Μια δεύτερη ευκαιρία έχει στη διάθεσή της η ΚΑΘ ΑΕ να δρομολογήσει τη λειτουργική αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης με δημόσιους πόρους. Είχε υποβληθεί μια προηγούμενη αίτηση από την προηγούμενη διοίκηση σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020 για μια πρόσκληση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το αίτημα εκείνο έχει αποσυρθεί διότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα και έχει πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, βγήκε μια καινούργια πρόσκληση με το ίδιο αντικείμενο και το ίδιο ύψος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, στο οποίο θα υποβάλουμε βεβαίως μια πρόταση. Πιστεύω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή, την οποία δεν θα αφήσουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη. Οι παρεμβάσεις κρίνονται κάτι περισσότερο από αναγκαίες, διότι επί δεκαετίες λειτουργίας της αγοράς δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο αναβάθμισης των υποδομών της. Η αγορά έχει συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία πολλά από αυτά είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού και από τον επισκέπτη που έρχεται για πρώτη φορά. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν και με το κυκλοφοριακό, την προσβασιμότητα θα έλεγα γενικότερα. Έχουν να κάνουν με τις υποδομές, οι οποίες ειδικά στη λαχανογορά, όπως σας είπα, είναι πεπαλαιωμένες. Έχουν να κάνουν επίσης με τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της εταιρείας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο τομέα της κεντρικής λαχανογοράς, η οποία χτίστηκε το 1974 με δεδομένα που έχουν ξεπεραστεί προπολού. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ο χώρος γενικά της λαχανογοράς είναι πολύ μικρός για την εποχή, γιατί η αγορά πλέον έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Έρχονται έμποροι από βαλκανικές χώρες για ψωνίζουν πράγματα από εδώ με ιδία μέσα. Άρα χρειαζόμαστε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τα υπόλοιπα προβλήματά μας είναι το κυκλοφοριακό, τις μέρες αιχμής, η φύλαξη και η ασφάλεια. Να είμαστε πιο αξιόπιστοι στους πελάτες μας, γενικά στους εμπλεκόμενους, και να τους ταλαιπωρούμε. Εκεί έχουμε εστιάσει πιο πολύ. Δυσλειτουργίες σε σχέση με την υποδομή καταγράφονται και στην κεντρική αγορά κρέατος, αλλά στο τμήμα αυτό η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς τα κτηριακά της κατασκευάστηκαν το 2003. Εν τω μεταξύ, εν ώψη της 30ης Απριλίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου, η διοίκηση της ΚΑΘ ΑΕ ενεργοποίησε διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες εμπόρους για να συμφωνηθούν τα έργα προτεραιότητας. Ξεκινάμε από το μηδέν αυτή την κουβέντα. Θα γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και συγκροτημένα και σωστά, ούτως ώστε να υπάρξουν, ξέροντας ήδη και το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ούτως ώστε αυτή τη φορά να είμαστε βέβαιοι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Κάτσαμε σε ένα τραπέζι. Εμείς εδώ δεν είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε και εργαζόμενοι, αλλά οι επιχειρήσεις είναι δικές μας. Εμείς λειτουργούμε το χώρο στην ουσία, οπότε έχουμε εικόνα των προβλημάτων, των δυσλειτουργιών, θα έλεγα, στον χώρο. Και είμαστε αυτοί που μπορούμε να υποδείξουμε ποια έργα θα γίνουν και θα είναι χρήσιμα. Αυτή τη στιγμή στην κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 επιχειρήσεις μέσω 280 καταστημάτων στο τμήμα λαχαναγοράς και 24 στο τομέα του κρέατος. Σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών της αγοράς ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ, με τις εισαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 40% και να κατευθύνονται κυρίως στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.